Πάρα πολύ, σας είπα, το είδα και πάει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, το θορυκτό αδέρφο. Ταιριάζει πάρα πολύ εκεί στην πύλη της Θεσσαλονίκης, εξαιρετικά. Πάμε αμέσως, εκεί μας περιμένει η συνάδελφος, η Αναστασία Αργυριάδου. Είναι πάνω στο θορυκτό, σε παρακαλώ, και δεν είναι μόνη της. Έχει εξαιρετική συντροφιά, είναι η Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, κυρία Πατουλίδου, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο κυβερνήτης στα σέβη μας. Καλό σας μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε πάνω στο πλοίο. Είναι η μεγαλύτερη ιστορία της Ελλάδος, της νεότερης Ελλάδος, εδώ μπροστά στα μάτια σας. Είναι το θορυκτό Αβέροφ, το οποίο συμμετείχε και ήταν ανίκητο σε δύο παγκόσμιους πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο, αλλά και στους Βαλκανικούς. Ζωή 106 ετών. 106 χρόνια ελεύθερη ελληνική γη, χωρίς να έχει υποστείλει την ελληνική σημαία. Περηφάνεια και αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες. Αυτό αποπνέει το πλοίο αυτό. Από χθες λοιπόν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και σε λίγες ώρες από το πρωί της Τρίτης θα μπορεί να το επισκέπτεται το κοινό μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη. Έτσι, κυρία Πατουλίδου. Έτσι και χθες έγινε, καταρχήν όποιος είδε την εισαγωγή, όχι την εισαγωγή, με το που μπήκε στο λιμάνι, αυτή την πανηγυρική είσοδο του Αβέροφ με τα ρημουλκά, που ήταν το ρημουλκό όταν απεγκλωβίστηκε και έκανε σαν το δελφίνι όταν το βλέπουμε να χορεύει. Ο κόσμος ήταν στην παραλία, όταν βλέπεις τη ζωντανή σου ιστορία να σε τιμά με την παρουσία του, και μάλιστα και χθες η μπάντα του πολεμικού ναυτικού, μια εξαιρετική συναυλία. Θεωρώ ότι τουλάχιστον εμάς μας περιποιεί τιμή που βοηθήσαμε και θα βοηθά κάθε φορά ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής της Θεσσαλονίκης να στηρίζει την παρουσία της ιστορίας στον τόπο μας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το ισχυρότερο, το πιο γρήγορο πλοίο, το Σεϊτάν Παπόρ για τους Τούρκους, αυτό που τον και μόνο με την εμφάνισή του φοβόταν, που σημαίνει ότι όλα τα νησιά του Νοτιοελληνικού Αιγαίου εξαιτίας του Αβέροφ και όλου του υπόλοιπου στόλου απελευθερώθηκαν. Μην ξεχνάμε ότι στη διαπραγμάτευση για να τα αγοράσουμε, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από την αρχική τιμή, και αν τα λέω σωστά, ήταν κατά 2 εκατομμύρια κερδισμένο το κράτος, για να τα ακούμε οι σημερινοί που κυβερνάμε, και με ένα όχι απλά αξιόπλο πλοίο, αλλά είπαμε τον φόβο και τον τρόμο, και χώριο ότι όταν ήταν να παροπλιστεί, το ίδιο το πλήρωμα αντέδρασε και λέει δεν θα βυθιστεί το Αβέροφ, και το πήγαν Αλεξάνδρεια, και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ζωντανή ιστορία την οποία θα την μάθουν τα παιδιά μας και εμείς οι μεγαλύτεροι που δεν το γνωρίζουμε, του τι έχει προσφέρει αυτό το εκπληκτικό που δεν θορυκτό, ναι με λέγεται, αλλά δεν είναι ακριβώς θορυκτό, αλλά τουλάχιστον έχει μείνει ως γνώση θορυκτό στην ιστορία αυτής της χώρας, που είναι ανεξάντλητη, ατελείωτη και πάντοτε μοναδική. Κυρία Πατουλίδου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει το θορυκτό Αβέροφ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι στο πλαίσιο της παρέλασης των εκδηλώσεων. Έχουν περάσει 72 χρόνια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πολιούχων της Θεσσαλονίκης, γνωρίζετε, 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου, 28 που γίνεται μεγάλη παρέλαση. Πέρσι ήρθαν άλλα σκάφη, αν το θυμάμαι καλά, το θυμάμαι αλλά δεν θυμάμαι πώς τα έλεγαν, του πολεμικού ναυτικού, αλλά το Αβέροφ δεν συγκρίνεται με την η παρουσία του εδώ, η τιμή που γίνεται στην πόλη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους το σκέφτηκαν και που επί 2 μέρες ερχόταν προς τη Θεσσαλονίκη. Θέλω λοιπόν τώρα να μου λύσετε, Αναστασία μου. Και μετά Χριστίνα. Αναστασία μου, επειδή εδώ έχουμε βάλει ένα στοίχημα με το Σπύρο, το Φρεμεντίτη, τον καλό συνάδελφο, βάλαμε ένα στοίχημα. Εγώ πιστεύω ότι το Αβέροφ έφτασε ως εκεί με τη βοήθεια ρημουλκών. Ο Σπύρος ισχυρίζεται ότι ήρθε μόνο του. Αυτό δύναμε, έτσι. Χρησιμοποιώντας τις μηχανές του. Ο κυβερνήτης θα μας λύσει την απορία. Ήρθε με τη βοήθεια ρημουλκών ή μόνο του το Αβέροφ. Τη βοήθεια ρημουλκών. Όπα. Κέρδισα το στοίχημα. Νικήτρια κυρία Λαμπύρη, παιδιά. Νομίζω ότι είναι η ώρα να σου απονείμω το βραβείο. Αξίζει όμως, Χριστίνα μου, εμείς είμαστε τώρα στο κατάστρωμα του πολεμικού πλοίου. Αξίζει να μας δώσετε 2 λεπτά μόνο χρόνο να κατεβούμε κάτω. Ασφαλώς. Να μπούμε μέσα στις καμπίνες. Ασφαλώς, και να μας εξηγήσει και ο κυβερνήτης λεπτομέρειες. Βεβαίως. Έχετε όλοι. Αν μπορώ να συμπληρώσω,
Αυτό το καράβι έγινε ο φόβος και ο τρόμος, γιατί υπήρξε ένας πλοίαρχος, ένας αρχηγός εδώ του καραβιού, ο Κουντουριώτης, που κατόρθωσε να έχει την ομοψυχία όλων των αυτών και έτσι να κερδίσει τον τίτλο του Σεϊτάν Μπαπόρ, του φόβου και του τρόμου και του Βαλκανικού και των Βαλκανικών, αλλά πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε αξίζει η τιμή. Λοιπόν, σας αποδεσμεύουμε για δύο λεπτάκια, Αναστασία, λοιπόν, να μπορέσετε να κατεβείτε, ναι, ναι, να έχουμε εικόνα λοιπόν από τους χώρους. Είμαστε λοιπόν μέσα στο καρέ αξιωματικών, όπως μου λέει ο κύριος Χαρλαμπόπουλος. Το χώρο λοιπόν που συγκεντρωνόντουσαν οι αξιωματικοί, ναι, ο Κουντουριώτης. Αξιωματικοί τρώνε, ξεκουράζονται ή γίνονται συσκέψεις. Εδώ μπορούμε να δούμε κάδρα του Κουντουριώτη, όπως και του μεγάλου ευεργέτη, του Γεωργίου Αβέροφ, ο οποίος άφησε στη διαθήκη του 8 εκατομμύρια χρυσές δραχμές και είναι το ποσό με το οποίο ουσιαστικά καπαρώσαμε το πλοίο και το αποκτήσαμε. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα μέχρι τα 23 εκατομμύρια χρυσές δραχμές έγιναν από έρανο, μαζεύτηκαν από έρανο που έγινε εντός Ελλάδος αλλά και στον ελληνισμό απανταχού του κόσμου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το Αβέροφ είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων, συνεισέφεραν όλοι οι Έλληνες με την ψυχή τους και γι' αυτό το πλοίο έχει τις ευχές και τη δύναμη όλου του ελληνισμού και μέχρι σήμερα είναι όρθιο, ζωντανό και το χαιρόμαστε. Και μιλάμε τα 2 τρίτα ήταν κοντά στα 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια επιπλέον χρυσές δραχμές. Εδώ βλέπουμε τα αυθεντικά κοιμήλια. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Όχι, τα έπιπλα είναι αυθεντικά. Το πιάνο που βλέπετε εδώ είναι το πιο παλιό κομμάτι του πλοίου. Είναι του 1864, ιταλικής κατασκευής. Οι στολές εδώ είναι των Βαλκανικών πολέμων, είναι του οικονομικού αξιωματικού, του γιατρού και ο μάχημος αξιωματικός εδώ, η επίσημη στολή του. Βλέπετε υπάρχει καλοριφέρ, όλο το πλοίο θερμένο. Κύριε Χαραλαμπόπουλο, βλέπουμε τον Αβέροφ, έτσι. Ο Γεώργιος Αβέροφ, ο ευεργέτης. Ευεργέτης, ο οποίος έδωσε το όνομα. Και ο Κουντουριώτης στο άλλο κάδρο. Ο Κουντουριώτης με την ψυχή του Έλληνα ναύτη που ήταν πλήρωμα το Αβέροφ, χρησιμοποιώντας το πιο τέλειο πλοίο της εποχής, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό το μείγμα, το εκρηκτικό, το πήρε ο Βενιζέλος με την υψηλή στρατηγική που είχε και το όραμα και χρησιμοποίησε αυτό το εκρηκτικό μείγμα για να κάνουμε το Αιγαίο ελληνικό και να διπλασιαστεί η Ελλάδα. Εντάξει, μιλάμε για την ιστορία, έτσι. Να θυμίσουμε και την πραγματική ιστορία. Ναι. Πραγματική ιστορία, η οποία αν δεν υπήρχε, προφανώς δεν υπήρχαμε και εμείς τώρα. Ακριβώς. Εδώ. Θα ήμασταν πάρα πολύ πολύ συρρυκνωμένοι και ίσως μόνο ο Πελοπόννησος και Αθήνα. Ακριβώς, ακριβώς. Πήγε να πει κάτι πριν ο κυβερνήτης, πήγε να πει κάτι σε σχέση με τη θέρμανση, ότι έχει και καλοριφέρ μέσα. Τι μας έλεγε, Αναστασία μου. Τα παράλια της Μικράς Ασίας, στα μέτωπα της Μακεδονίας και της Θράκης. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, πριν πήγατε να πείτε κάτι ότι για τη θέρμανση. Ναι, το πλοίο είχε θέρμανση με τον ατμό που παρήγεται στα λεβιτοστάσια και είχε θέρμανση με καλοριφέρ σε όλο το πλοίο. Ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του και οι συνθήκες για όλους όσους έμεναν μέσα εδώ ήταν πολύ καλύτερες από τις συνθήκες έξω, ακόμα και στην Αθήνα. Δυστυχώς, μικρή ιστορία. Επειδή ο Κουντουριώτης, ναι, ήταν συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι, έχουν και πάρα πολύ χιούμορ. Και όταν πλέον ήταν καβάλα στον αγώνα, με την δύναμη και την συμμετοχή όλων. Είχε πει, εάν τα λέω καλά, είχε πει ότι ξέρετε, εκεί στα τουρκικά καράβια που ήταν κρυμμένα τέλος πάντων στο Βόσπουλο, εάν δεν έχετε εσείς την δυνατότητα να έχετε για άνθρακα, ελάτε προς τα εδώ να σας δώσουμε εμείς που έχουμε και πλεόνασμα πια, αφού τους είχε καταρακώσει. Δυστυχώς ήταν παροπλισμένο για αρκετά χρόνια, αλλά ευτυχώς από το 1985 και μετά τον έλαβε το πλήρωμα με κυβέρνητο κ. Χαραλαμπόπουλο. Και το έχει διατηρήσει όχι από σε αυτή τη μορφή. Από το πολεμικό ναυτικό ανέλαβε από το 1985 να το αναστήσει, να το αναγεννήσει και αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ είναι από τότε προσπάθεια του πολεμικού ναυτικού και του πληρώματος και με τις δωρές κάποιων δωρητών για να έρθει σε αυτή τη μορφή την αρχική να αναπαλαιωθούν τα αντικείμενα και οι χώροι και να χαιρόμαστε αυτή τη στιγμή να είναι το καλύτερα διατηρημένο πλοίο στον κόσμο αυτού του τύπου. Μάλιστα. Επειδή ήταν και πρόσφατα η μέρα των ευεργετών, την προηγούμενη Κυριακή, και πολλοί αναρωτιούνται στην σημερινή Ελλάδα αν υπάρχουν ευεργέτες,
υπάρχουν ευεργέτες καθημερινότητες. Μπορεί να μην υπάρχουν Αβέροφ, αλλά υπάρχει η καθημερινότητα εκείνη που συντηρεί την ιστορία και την ψυχή. Τέλεια. Και γι' αυτό είναι μπράβο σε αυτούς που πράγματα που δεν τα γνωρίζουν τα νεότερα παιδιά υπάρχουν εδώ για να μάθουν και να έχουν επιχειρήματα. Έτσι. Να μπορούν να αντιταχθούν στην μιζέρια της εποχής μας. Και επειδή θα είμαστε, Θεσσαλονίκης, από αύριο λοιπόν, μπράβο, το πρωί, θα μπορεί να το επισκέπτεται. Πολύ ωραία. Από αύριο λοιπόν ξεκινάνε οι επισκέψεις, ανοιχτό στο κοινό. Περίπου ξέρουμε πότε μπορούν να έρχονται, πότε μπορεί να έρχεται ο κόσμος να δει. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, τις ώρες που μπορεί να επισκέπτεται το κοινό. Είναι καθημερινά και τις καθημερινές και τις αργίες, 9 με 2 το πρωί και 4 με 7 το απόγευμα. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Πατουλίδου και τον κυβερνήτη βεβαίως. Καλή συνέχεια να έχετε. Πραγματικά κόσμο. 140 μέτρα. 140 μέτρα. 140 μέτρα. 670 άτομα πλήρωμα. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.